Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κορινθίας, Χρήστος Αδάμ, μίλησε για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη λειτουργία του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στο πρώην έκτο Σύνταγμα Πεζικού. Παράλληλα, αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά στα προβλήματα που υπάρχουν στις συνθήκες κράτησης, παρά τα υπομνήματα που έχουν σταλεί στον αρμόδιο Υπουργό Νίκο Δένδια και που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Τέλος, σχολίασε και το ενδεχόμενο να μπουν security στο Κέντρο Κράτησης. Πράγματι, το Κέντρο Κράτησης έκλεισε ένα χρόνο λειτουργίας. Στον ένα χρόνο λειτουργίας, δυστυχώς, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Το Κέντρο Κράτησης Λαθρομεταναστών, δυστυχώς, είναι μια φυλακή, όπου δεν έχει τις υποδομές φυλακής. Και καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Το βλέπουμε σε καθημερινή βάση, όπως με τις πρόσφατες φωτογραφίες που το ίδιο το Υπουργείο μας έδωσε στη δημοσιότητα, ή η έκθεση του συνήγορου του πολίτη, που μας δικαιώνει στα λεγόμενά μας εξ αρχής, ότι το Κέντρο Κράτησης δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Είδαμε να βρίσκουμε αντικείμενα, σας παρουσίασα να βρίσκουν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επίθεση προς τους αστυνομικούς. Αυτά τα αντικείμενα τα βρήκαμε στην παρουσίαση και θα βρίσκουμε συνεχώς, γιατί όπως λέω, το Κέντρο Κράτησης δεν πληρεί τις προϋποθέσεις φυλακής. Και ήρθε και ο συνήγορος του πολίτη να επαληθεύσει τα λεγόμενά μας. Καταλαβαίνετε ότι με αυτές τις συνθήκες οι αστυνομικοί που φυλάν στο Κέντρο Κράτησης καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σημείο αυτό. Βλέπουμε σε καθημερινή βάση διάφορες προσπάθειες αυτοκτονίας, όπως πριν από χτε-προχτε, ποτέ έγινε εκεί που πήδηξε ο αλλονταπός από το δεύτερο όροφο. Έχουμε δει εξεγέρσεις στο χρονικό διάστημα αυτό. Για μένα, ναι, το Υπουργείο έχει ολιγορήσει. Θα έπρεπε οι εγκαταστάσεις να ήταν διαφορετικές. Να είχε επανδρωθεί το κέντρο, πράγμα το οποίο δεν το έχουμε δει. Δεν έχουν έρθει οι αστυνομικές δυνάμεις που υποσχέθηκαν να έρθουν, ούτε και η security, όπως είπατε εσείς, ακόμη εκκρεμεί ο διαγωνισμός και δεν προβλέπω να έρχονται σύντομα, με αποτέλεσμα όλων αυτών την ταλαιπωρία του προσωπικού, να μην υπάρχει αστυνομικός έξω να αστυνομεύσει τον νομό Κορινθίας, παραδείγματος χάρη το τμήμα Λουτρακίου, του Βραχατίου, του Ξυλοκάστρου, να μην μπορεί να βγάλει εποχούμενη περιπολία για να φυλάξει τα σπίτια του κόσμου. Βλέπουμε ότι η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει ανοιχτεί και ο κόσμος προβληματίζεται ιδιαίτερα με την όλη κατάσταση που επικρατεί στο νομό.